Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Νέο κύμα καύσωνα θα ακολουθήσει αύριο Πέμπτη, όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε. Το πιο δύσκολο από πλευράς των κρασιών διάστημα θα είναι από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, οπότε τα θερμόμετρα θα δείξουν έως και 44 βαθμούς Κελσίου. Όλα δείχνουν ότι το φετινό θα είναι από τα θερμότερα καλοκαίρια, με τις θερμοκρασίες να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η πρόγνωση για τον Αύγουστο δείχνει ότι το χαρακτηριστικό του θα είναι ο παρατεταμένος καύσωνας. Τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά ούτε για το φθινόπωρο, καθώς το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αναμένονται θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου. Φαίνεται ότι η αποχή από τον κλιματικό μέσο όρο θα είναι θετική, δηλαδή κατά μέσο όρο περιμένουμε λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ότι ο κλιματικός μέσος όρος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητα σημαίνει καύσωνες. Αυτό... Για να παρεξηγηθώ, επειδή είναι στατιστικές λίγο οι έννοιες. Αυτό πώς μπορεί να ερμηνευθεί? Ότι κατά μέσο όρο περιμένουμε υψηλότερους ο μέσος όρος από αυτούς που είχαμε την προηγούμενη 30 ετία, ας πούμε, με πιο απλά λόγια. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Οι θερμοκρασίες ήταν τσιμπημένες, ορίστε. Είναι φυσιολογικό για αυτή την περίοδο μια τέτοια εξέλιξη. Αυτό κάνει ένα hint προς την κλιματική αλλαγή. Φαίνεται και ότι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ήταν λίγο πιο θερμοί από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Καταλαβαίνω. Οπότε μιλάμε για μια αλλαγή η οποία έχει έρθει ήδη και έχει μπει στη ζωή. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα στην Πάτρα αναμένεται αύριο το πρωί ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας με την Υφυπουργό Χριστίνα Αλεξοπούλου. Στόχος η επιθεώρηση των μεγάλων έργων που είναι σε εξέλιξη και η επίλυση ζητημάτων που αφορούν τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπαντρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Υψηλές αφήξεις αναμένονται αύριο. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας και η Υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου αναμένονται στην Πάτρα. Ναι, η νέα ηγεσία, νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο, πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες περιοδίες σε διάφορα σημεία της χώρας όπου εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν μεγάλα έργα υποδομής και προφανώς η Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνεται σε αυτό το πλαίσιο. Από τη μία πλευρά θα έχουμε την επίσκεψη αύριο νωρίς το πρωί στις 8.30 των δύο υπουργών στο εργοτάξιο του αυτοκινητοδρόμου Ακτίου Αμβρακίας. Εκεί πραγματοποιείται αυτό το μεγάλο οδικό έργο που θα επιλύσει σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα διασύνδεσης μέσα στην Έτωλα Κανανία αλλά και εξυπηρέτησης της κίνησης σε ένα σημαντικό μέρος του νομού. Επίσης, αμέσως μετά θα βρεθεί στην Πατρών Πύργου το κλιμάκιο του Υπουργικού του Υπουργείου Υποδομών στα Καμίνια, εκεί που είναι το πρώτο εργοτάξιο της ΣΑΒΑΞ και που σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για την Πατρών Πύργου. Ένα έργο το οποίο θα λέγαμε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο, δεν έχει και τους αναμενόμενους ρυθμούς, βρίσκεται σε ένα επίπεδο υλοποίησης γύρω στο 15%. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που αναμένεται να επιληθούν και πρέπει να επιληθούν για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Περισσότερο υλοποιείται με ταχύτερους ρυθμούς το κομμάτι που βρίσκεται προς την πλευρά του πύργου. Από εδώ, από την δική μας πλευρά, προς την Πάτρα, η κατάσταση βρίσκεται σε ένα μέσο, θα λέγαμε, επίπεδο υλοποίησης. Και σίγουρα η επίσκεψη αυτή των νέων υπουργών, της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, φανταζόμαστε και ελπίζουμε να σηματοδοτήσει μια ταχύτερη εξέλιξη των εργασιών από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, Σωτήρη, να πούμε έτσι και σε τοπικό προφανώς, επίπεδο. Προφανώς. Και πριν το μεγάλο ζήτημα, γιατί προφανώς θα μπει και το μεγάλο ζήτημα του τρένου στην Πάτρα, για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, θα υπάρχουν και επισκέψεις στους συγκοινωνιακούς φορείς της περιοχής της Πάτρας. Και στο αστικό κτέλ θα υπάρξει συνάντηση τόσο με το Προεδρείο του Οργανισμού της Πάτρας αλλά και με αυτό το αντίστοιχο του Αιγείου. Και επίσης θα ακολουθήσει και μία δεύτερη σύσκεψη για το υπεραστικό κτέλ της Πάτρας εκεί που θα υπάρξουν συναντήσεις. Και θα κλείσει αυτή η περιοδία στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας με επίσκεψη στο αεροδρόμιο του Αράξου. Ελπίζουμε, Γιώργο, να βγάλει κάποιες καλές ελπιδοφόρες εξελίξεις αυτή η επίσκεψη του νέου της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών στην Αχαΐα και την Ανατολική Κανανία, γιατί σίγουρα υπάρχουν μεγάλα πολλά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης εδώ. Και μεταξύ αυτών είναι το μεγάλο έργο της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής. Εδώ έχουμε διάφορα ζητήματα που μένουν και περιμένουν απάντησης και επίλυσης. Το πρώτο και κυρίαρχο, η διαχείριση του πολιτικού ζητήματος με το Δήμο Πατρέων, με τη Δημοτική Αρχή και τους τοπικούς φορείς που ζητούν διεύρυνση, επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής και της υπογειοποίησης αυτής από το Ρίο
και όχι από την Οδό Κανελοπούλου όπως είναι ο σχεδιασμός ο υφιστάμενος και όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα. Θα δούμε, εδώ η Χριστίνα Αλεξοπούλου έχει η υφυπουργός μεταφορών καλείται να διαδραματίσει ρόλο εδώ και σίγουρα θα αναλάβει το βάρος της πολιτικής διαπραγμάτευσης από ό,τι λένε οι πληροφορίες και με το Δήμο Πατρέων για να δούμε αν θα καταλήξει σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Το, οποίο το γνωρίζει και η κυρία Αλεξοπούλου πολύ καλά. Προφανώς. Και ο κομικός βουλευτής τόσα χρόνια. Προφανώς. Και η ώρα βέβαια των αποφάσεων. Και φανταζόμαστε ότι η σύντομη επισπευσμένη επίσκεψη του Υπουργικού Κλιμακίου στην περιοχή έχουμε την εντύπωση ότι κάποιο ρόλο σίγουρα θα έχει διαδραματίσει και η κυρία Αλεξοπούλου για μια ταχεία έτσι, αντιμετώπιση των θεμάτων. Θα δούμε εκ του αποτελέσματος βέβαια. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που αφορά την υπογειοποίηση της γραμμής είναι, δεν είναι άλλο παρά το χρηματοδοτικό, Γιώργο. Η υπογειοποίηση της γραμμής είναι ένα έργο σχεδόν 500 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ορφανό μέχρι στιγμής από άποψη χρηματοδότησης. Δεν έχει ενταχθεί κάπου. Να θυμίσω εδώ, τον περασμένη χρονιά είχε υποβληθεί αίτημα από το Υπουργείο Υποδομών για ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΣΕΦ. Είναι το Connecting Europe Facility, είναι το διασυνδέοντας στην Ευρώπη, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ενισχύει τέτοιου είδους υποδομές. Να πούμε ότι το έργο της Πάτρας δεν χρηματοδοτήθηκε, έμεινε στην άκρη, προτιμήθηκαν άλλα έργα. Έχει πανυποβληθεί το αίτημα από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και την ΕργοΣΕ που είναι αρμόδια και χειρίζεται το ζήτημα και περιμένουμε και ελπίζουμε γιατί ακόμα δεν έχουμε δυστυχώς κανένα νέο από εκεί. Πάντως διαβεβαιώνουν τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών ότι υπάρχουν και, άλλες εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις. Αναφερόμαστε στο ΕΣΠΑ, αναφερόμαστε σε άλλα προγράμματα, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουν απευθυνθεί παντού, Γιώργο, για χρηματοδότηση του έργου. Ελπίζουμε και περιμένουμε να πάνε θετικά τα πράγματα εκεί. Και να σου πω επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανταγωνιστικός διάλογος στο τεχνικό πεδίο, εκεί που τρία επενδυτικά σχήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της εργολαβίας, ετοιμάζουν τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Υποδομών. Οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε αυτές τις προτάσεις ολοκληρωμένες. Η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Πάτρας με το τρένο φαίνεται ότι έχει προχωρήσει πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα έργα. Είναι 6 λιμάνια της χώρας που σχεδιάζεται να συνδεθούν με το σιδηρόδρομο, μεταξύ αυτών και η Πάτρα. Και φαίνεται ότι το δικό μας λιμάνι φαίνεται το πιο όριμο έργο για να προχωρήσουν σε τεχνικό επίπεδο. Για διαγωνισμό θα λέγαμε ότι μάλλον θα πάει στο 2024 όπως δίνουν τα πράγματα για να βγει ο διαγωνισμός και η ανάθεση του έργου σε συγκεκριμένο εργολαβικό σχήμα. Προς το παρόν μένουν να απαντηθούν αυτά τα δύο κομβικά ζητήματα που σου παρουσίασα, που σου ανέλησα, το χρηματοδοτικό και η παράκαμψη των αντιδράσεων από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και των φορέων για το πού θα ξεκινάει η υπογειοποίηση του τρένου. Όλα αυτά αναμένονται να τα δούμε αύριο στο Τύρι, όπου και θα δούμε και ποιες εξελίξεις θα καταγράψουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ στο Τύρι. Τώρα, να παραδεχθεί η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως και στις 30 Σεπτεμβρίου, ζητούν τα μέλη του Συλλόγου Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ελεύθερων Επαγγελματιών του Νομού Αχαΐας. Σχετική επιστολή απέστειλαν μάλιστα προς τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη και τον Διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Παράταση φορολογικών δηλώσεων μέχρι 31 Εβδόμου του 2023 έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως αυτή η προθεσμία είναι προθεσμία που ανθρωπίνως είναι αδύνατο να διεκπαιρεθούν όλες οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία που μας έχει δώσει η διοίκηση του Υπουργείου. Υπολείπονται ακόμα 1.800.000 δηλώσεις και οι εργάσιμες είναι λιγότερες από 10. Οι εργασίες που κάνει ένα λογιστικό γραφείο είναι περισσότερες από όσους νομίζουν κάποιοι, που είναι έξω από το χώρο. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα ανθρώπινα όρια όλων των συναδέλφων έχουν εξαντληθεί. Οι ώρες εργασίας σε κάποια λογιστικά γραφεία ξεπερνάνε τις 16 και 17 ώρες ημερησίως και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να τελειώνουν μέχρι τέλος του μήνα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει πολύ καλά υπόψη του τον ανθρώπινο παράγοντα. Κάτι το οποίο δεν έχει λάβει υπόψη του, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ξαντλούμαστε κάθε μέρα και για να βγουν σωστά δεδομένα και σωστά αποτελέσματα στις δηλώσεις θα πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες μέρες έτσι ώστε να διεκπαιρεωθούν όλα αυτά τα οποία δεν έχουν διεκπαιρεωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το τι γίνεται. Σίγουρα κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών άνοιξε τις δηλώσεις 31 Μαρτίου στις 9 η ώρα το βράδυ για να πει ότι τις άνοιξε το Μάρτιο.
Τα δεδομένα που πέσανε στις δηλώσεις πέσανε από το Μάιο και μετά. Που σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα για να διεκπεριωθούν 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις από τους λογιστές στο κράτος, για το κράτος, ο χρόνος ήταν πάρα πολύ πιεστικός και πολύ δεσμευτικός. Θεωρούμε αναγκαίο αυτή τη στιγμή και ανθρώπινο η παράταση να πάει μέχρι τις 31 του 2023. Δεν αποτελεί δημοσιονομικό πρόβλημα για το κράτος να δώσει αυτή την παράταση. Δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα να δώσει μια παράταση την οποία τη χρειάζονται ανθρωπίνως οι συνάδελφοι λογιστές. Οι λογιστές έχουν φτάσει σε ένα σημείο απόγνωσης. Δεν μπορούν να σκεφτούν τι τους περιμένει την επόμενη ημέρα. Επομένως, παρακαλούμε, και τη λέξη παρακαλούμε τη βάζουμε σε εισαγωγικά, την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να καταλάβει ότι είμαστε άνθρωποι και να νιώσει την ανάγκη ότι πρέπει από σήμερα κιόλας να δώσει την αναγκαία παράταση για να διεκπαιρεωθούν όλες οι υποθέσεις των φορολογουμένων. Να ξέρει καλά το Υπουργείο ότι αυτή τη στιγμή τα προστήματα δεν θα πέσουν σε εμάς. Θα πέσουν στα αφημί των επιδηματιών, των επαγγελματιών και των μισθωτών. Δεν θα πέσουν σε εμάς. Άρα θα πρέπει να δικαιολογήσουν και να δικαιολογήσουν το πρόστιμο σε αυτούς. Συνεπάγεται επομένως κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκληρά για όλους μας. Μιλάμε για διεκπαιρεώσεις του μήνα που είναι ΦΠΑ, μισθοδοσίες και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε συνθήκες απίστευτα σκληρές και απίστευτα πιεστικές και δεν θέλουμε κάτι άλλο εκτός να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά και πολύ καλύτερα τις δουλειές μας. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών, έστω και την ίσα αυτή τη στιγμή, θα καταλάβει ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, όπως κάναμε και την εποχή της πανδημίας, χρειάζεται τη συμπαράσταση του Υπουργείου, και αν δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι μας έχουν αποξενώσει από το κομμάτι τους και είναι αναγκαίο ότι οι λογιστές θα πρέπει με όλα τα μέσα που έχουν να διεκπαιρεώσουν τις υποχρεώσεις μέχρι 31 εβδόμου. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, ο καιρός και η παραταμένη προεκλογική περίοδος, κυρίες και κύριοι, πάγωσαν τον τζίρο των επιχειρήσεων καταλυμάτων και στην Αχαΐα. Η εστίαση της Αχαΐας περιμένει καλύτερα αποτελέσματα στον πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπαντρέου. Σωτήρη, ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γενικότερα στους τζίρους των καταστημάτων? Ναι, χθες είχαμε την παρουσίαση αποτελεσμάτων, Γιώργο, για τους τζίρους των επιχειρήσεων καταλυμάτων και εστίασης, ξενοδοχεία δηλαδή, καφετέρειες και όλοι οι συναφείς εστίαση και διασκέδαση που λειτουργεί, θα λέγαμε, συνεργατικά γύρω από το πλέγμα του τουρισμού. Επιβεβαιώθηκαν αυτά που υποπτευόμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι πρακτικά ο καιρός, παρατεταμένη ψυχρός καιρός που επικρατούσε μέχρι και την άνοιξη αρχές καλοκαιριού, επέδρασε, θα λέγαμε, καταλυτικά προς την αρνητική πλευρά για αυτές τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και για την εστίαση. Και ακόμα, η παραδεταμένη προεκλογική περίοδος ήταν και αυτή, έπαιξε τον αρνητικό της ρόλο, και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία του Μαΐου για τους τζίρους των επιχειρήσεων. Να σου πω ότι είχαμε ανεμική ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών σε αυτούς τους συγγενείς κλάδους στην Αχαΐα, σύμφωνα με την αναφορά αυτή που έγινε. Συγκεκριμένα, να σου αναφέρω το Μάιο φέτος, ή μάλλον το Μάιο του 2022, επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης στην Αχαΐα είχαν καταγράψει τζίρο λίγο πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φέτος τον ίδιο μήνα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε μόλις 3,7 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μία από τις χαμηλότερες αυξήσεις επιδόσεων σε όλη την Ελλάδα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα αντιστοίχηση στην Ηλία, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για τους δύο συγκεκριμένους κλάδους, ο τζίρος εκτοξεύτηκε κατά 58,7%, ενώ στην Ετωλακανανία 19,7%. Αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά. Εδώ στην Αχαΐα τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Προφανώς όλα αυτά επεξηγούνται, όπως είπαμε και προηγουμένως, από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν αυτή την περίοδο, Μάιο δηλαδή, Ιούνιο. Και βέβαια η παραταμένη εκλογική διαδικασία είχε και αυτή τις άσχημες επιδράσεις στους τζίρους των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις μας ανέφεραν από τον κλάδο, ειδικά της εστίασης, Γιώργο, είχαν μηδέν αύξηση σε σχέση με το 2022. Άλλες πήγαν πολύ χειρότερα, κατέγραψαν ακόμα και αρνητικούς τζίρους. Τώρα, η υπόλοιπη εικόνα, ο κλάδος τουλάχιστον της εστίασης εκδηλώνει και εκφράζει μια αισιοδοξία ότι από τις αρχές Ιουλίου, όταν ξεκίνησε και να βελτιώνεται και ο καιρός, θα δούμε σίγουρα με την επόμενη καταμέτρηση της Ελστάτ πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου
και σίγουρα αυτός θα είναι και ένας παράγοντας που θα δείξει μια καλύτερη περιοία και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Θα το δούμε καθώς, στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για το ρεπορτάζ. Τώρα καταψηφίστηκε χθες η πρόταση μορφής κατά του Προέδρου του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, Κωνσταντίνου Ζαφυρόπουλου. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο κ. Ζαφυρόπουλος και άλλα μέλη του Προεδρίου κατέρχονται υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές, κάτι με το οποίο δεν συμφώνησαν δύο παρατάξεις του Εμπορικού Συλλόγου, η Εμπορική Ανανέωση και η Νέα Πρόταση. Καταψηφίστηκε χτες το βράδυ με ευρεία πλειοψηφία η πρόταση η οποία είχε έρθει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση μορφής προς συγκεκριμένα πρόσωπα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα νέο ξεκίνημα πλέον με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χθες να απορρίψει την συγκεκριμένη συζήτηση και να πλέον να ρίξουμε το βάρος μας στα πραγματικά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή μαστίζουν το εμπόριο. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε να περνά χωρίς να συζητάμε αυτά τα οποία είναι καθοριστικά για την επιβίωση και την ύπαρξη των εμπόρων και συνολικά της αγοράς σε ένα τέτοιο κλίμα, το οποίο να μπορεί να είναι ένα κλίμα ευημερίας. Η εσωστρέφεια, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να παραμεριστεί, να δούμε τα πραγματικά προβλήματα και μόνο και τα επίδικα τα οποία έχουν τοποθετηθεί καιρό τώρα, μήνες τώρα, στην οικονομία και στην αγορά. Και αυτά ποια είναι? Είναι τα υψηλά ενίκια στα εμπορικά ακίνητα. Είναι η ακρίβεια στην ενέργεια, η οποία ο 1η Οκτώβρη επιστρέφει, μας λένε, η ρήτρα προσαρμογής, η οποία ευθύνεται για τα λουκέτα όλων των προηγούμενων διαστήματος. Είναι η ακρίβεια συνολικά και αυτή η εσχροκέρδεια που πλέον τώρα παίρνει και νομοθετική παρέμβαση, η οποία τρώει τους τζίρους από τα μικρά και μεσαία καταστήματα όλο αυτούς τους τελευταίους μήνες, τους 18 μήνες, ένα χρόνο και. Άρα λοιπόν για αυτά τα θέματα και πολλά άλλα, έλλειψη πρότυπες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που δεν μπορούν να ρυθμίσουν οι συνάδελφοι, το γεγονός ότι οι οικογένειες ολόκληρες εμπόρων και ελευθερών επαγγελματιών δεν έχουν δυνατότητα να επισκέφτονται διότι γιατρό, διότι λόγω οφειλών είναι ανασφάλιστοι. Αυτά λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσουν, αυτά να μπουν πλέον ως μοναδικά θέματα συζήτησης, να τοποθετηθούμε φυσικά επ' αυτών, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και κάποιοι να θεωρούν ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αγορά ή στην οικονομία ή στη χώρα. Να κοστούν και αυτές οι απόψεις, να καταγραφούν και από εκεί και μετά να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Η Γενική Συνέλευση τόσο το προηγούμενο διάστημα επικύρωσε και τον απολογισμό τον οικονομικό και το διοικητικό της διοίκησης. Η χθεσινοβραδινή απόφαση με την απόρριψη ουσιαστικά της πρώτης μορφής και αυτή επικύρωσε το αποτέλεσμα αυτό της Γενικής Συνέλευσης. Άρα θεωρώ ότι με ένα ευρύ αποτέλεσμα δύο συνεχόμενων διαδικασιών δεν υπάρχει κάποια άλλη αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή στο γεγονός ότι αυτή η διοίκηση πρέπει να συνεχίσει και να κοιτάξει τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν το εμπόριο και συνολικά και την πόλη μας αλλά και την οικονομία στη χώρα. Τώρα με μεγάλη καθυστέρηση θεσπίστηκε η μείωση των εισιτηρίων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό έχει σε αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να επιλέγουν οικονομικούς προορισμούς για φέτος, ενώ τα νησιά του Αιγαίου μοιάζουν με άπιαστο όνειρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάσα δίνει και το πρόγραμμα Διακοπές για Όλους, που ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται. Ναι, έχει υπάρξει μια σχετική έκπτωση στα ακτοπλοϊκά, περίπου ένα 20%, και συνήθως απευθύνεται σε μεγάλες παρέες ή σε οικογενειακές κρατήσεις. Και αυτό ως επιτοπλίστων έχει βοηθήσει ελαφρά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των ταξιδιωτών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σαν προορισμό, σαν με ρωτάτε εάν επιλέγουν ακόμα οι Έλληνες στα νησιά, το θέλουν πολύ, το προσπαθούν και όσοι μπορούν να πάνε και στη νησιά, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά, υπάρχει και στα καταλήμματα πολύ σημαντική αύξηση, της τάξης 30 και 40%, ένα μέσο όρο σίγουρα ένα 30%. Και από τα απλά καταλήμματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι και τα ξενοδοχεία. Εξακολουθεί το Ιόνιο και έχει την πρώτη επιλογή, τουλάχιστον στον τομέα εδώ πέρα της δικιά μας περιοχής. Το Αιγαίο, πολύ Σύρος, έχουμε κίνηση στη Σύρο και στην Πάρο από την Νεολαία. Και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα η Σύρος έχει τραβήξει πολύ τον κόσμο της Νεολαίας και η Πάρο. Η Μύκονος οφείλω να ομολογήσω όχι τόσο πολύ, ελάχιστες κρατήσεις. Η Σαντορίνη επίσης μειωμένες κρατήσεις, εν συγκρίτηση με τα περσινά δεδομένα. Σίγουρο ο ταξιδιώτης προτιμάει πάρα πολύ τη Σέριφο, την Κύθνο, κάποια άλλα κυκλαδυτικά νησιά, ας το πούμε και λαπρώς εναλλακτικά, για να έχουν ένα διαφορετικό τύπου διακοπών.
γιατί πολλές φορές και αυτά τα νησιά τύπου Σκύρο, απομακρυσμένα νησιά, έχουν και πολύ καλύτερες τιμές όσον αφορά και στην καθημερινή τους διαβίωση, στο φαγητό τους και στα πάγια έξοδά τους. Γιατί οι διακοπές δεν είναι μόνο ακτοπλοϊκά και διαμονή, είναι επίσης και το υπόλοιπο προϋπολογισμό μιας οικογένειας και του ταξιδιωτών. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι το ακτοπλοϊκό όσον αφορά τα βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού που έδιναν ιδιαίτερα στο κομμάτι των ακτοπλοϊκών εισιτήριων που είχαν μια μηδαμινή συμμετοχή το 20%. Εκεί πραγματικά δεν σας κρύβω ότι μέχρι και αρχές Ιουλίου δουλεύαμε κατά πολύ με αυτά τα εισιτήρια. Ίσως οι υπόλοιποι που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα περιμέναν ίσως αν υπάρξει κάποια μείωση. Σίγουρα βοηθάει. Ό,τι δίνει το κράτος βοηθάει και πρέπει να βοηθήσει, γιατί έχει μεγάλη ανάγκη ο Έλληνας να κάνει και κάποιες διακοπές. Τώρα φουντώνει το ενδιαφέρον και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ήδη στο ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται για την επιλογή στελεχών. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται με τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την επιλογή υποψήφιων περιφερειαρχών σε όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία ήδη είπε ποιοι θα είναι στις 13 περιφέρειες επικεφαλής των περιφερειακών σχημάτων. Απομένουν κυρίως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο αυτά κόμματα θα κινηθούν όπως έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, με αμιγώς κομματικά στελέχη, με εν ενεργεία βουλευτές ή με αποτυχώντες βουλευτές, με πρόσωπα δηλαδή που είχαν βάλει υποψηφιότητα για βουλευτές στις εκλογές της 21ης Μαΐου, αλλά δεν εξελέγησαν εν κατακλείδη. Άρα θα κινηθεί αμιγώς κομματικά για να καταγράψει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να καταγράψουν δυνάμεις στις περιφέρειες. Τώρα η συζήτηση στη Δυτική Ελλάδα για το ΠΑΣΟΚ. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα. Στην Αθήνα οι συζητήσεις γίνονταν περί ξενομάτων που σχετίζονται με ενεργεία ή όχι βουλευτές και έχουν καταλήξει σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος είναι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για δύο συνεχόμενες θητείες. Αυτή τη φορά δεν εξελέγει, ήρθε δεύτερος πίσω από την κυρία Σταρακά που πλέον είναι βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ από την Ετωλακαρνανία. Άρα μιλάμε για ένα πολύ δυνατό σε κομματικό επίπεδο πρόσωπο και ένα πρόσωπο μάλιστα που σύμφωνα με όσα λένε οι πηγές μου στο ΠΑΣΟΚ πολύ εύκολα μπορεί να καταρτήσει ψηφοδέλτιο, διότι είναι και ζητούμενο αυτό, να βρεις ανθρώπους να σε ακολουθήσουν. Είναι δύσκολη η καιρή και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει έναν περαιτέρω βαθμό δυσκολίας και ταυτόχρονα να έχεις και κάποια χρήματα ο ίδιος, διότι τα κόμματα δίδουν ελάχιστα χρήματα για την προεκλογική καμπάνια, ιδίως το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συνέπεια, αν ο υποψήφιος δεν έχει να βάλει και από την τσέπη του, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολύ δύσκολα μπορεί να επικοινωνήσει το μήνυμά του με ό,τι αυτό συνεπάγεται καταληκτικά στην κάλπη. Αυτό το πρόσωπο συζητούν και ο Κατρίνης τον έχει υποδείξει τρόπον τεινά και ταυτόχρονα τα πρόσωπα τα λοιπά που παίζουν ως ονόματα ουσιαστικά είναι όλοι όσοι έχουν αυτοπροταθεί, όπως ο εν ενεργεία επικεφαλής της παράταξης που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Γιάννης Λίτρας ή ο Νίκος Μπαλαμπάνης ή ο Σπύρος Κιαδαρέσης. Πρόσωπα όμως ωστόσο που είναι, θεωρούνται δεύτερης γραμμής, δεύτερης δυναμικής και δεν συμβολίζουν αμιγώς αυτό που θέλει να περάσει το ΠΑΣΟΚ ως μήνυμα, ότι θέλει να επικρατήσει ουσιαστικά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και στις διπές περιφέρειες, για να στείλει μήνυμα ότι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται με φόντο τις ευρωεκλογές του 2024. Εις περίπτωση πάντως που για αλφαβήτα λόγους αρνηθεί ο Κωνσταντόπουλος, που το θεωρώ δύσκολο διότι δεν εξελέγει βουλευτής, τότε αναγκαστικά
θα πάνε ίσως σε αυτούς που αυτοπροτάθηκαν και βλέπουμε. Με ένα ατού του Κωνσταντόπουλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από τους κύκλους του ΠΑΣΟΚ, πολύ εύκολα υπό τον Κωνσταντόπουλο θα πάνε τόσο ο Μπαλαμπάνης όσο και ο Σκιαδαρέσης. Για τον Λύτρα δεν γνωρίζουμε ακόμα. Δηλαδή είναι ένα κοινά αποδεκτό πρόσωπο, επί 7 συναυτά έτη βουλευτής και τώρα δεύτερος. Άρα λοιπόν έχει την εν γέννη δυναμική από την ΑΦΠΑΚΤΟ, έτσι. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ να υπενθυμίσω, Γιώργο, όπως λέγαμε πριν 2 μέρες, πρώτη εδώ στο δελτίο του Best, θα είναι και ο υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Πες μου, τι ήθελες να μου πεις, συγγνώμη. Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς τι γίνεται με τον Μιχάλη Κατρίνη. Λέγαμε χθες εδώ από το Best ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο παίζει το όνομά του για κάθοδο περιφερειάρχης. Οπότε και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, όπως προανέφερες, είναι και η δεύτερη εναλλακτική ενδεχομένως, εάν ο κύριος Κατρίνης δεν θελήσει, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε, ήδη οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ξεκινάνε από τα πάνω, δηλαδή Κατρίνης, που θεωρείται ας πούμε πιο δυνατό πρόσωπο και για προφανείς λόγους για την περιφέρεια. Ωστόσο, είναι τόσες οι ασχολίες του με την κεντρική πολιτική σκηνή και με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που ως φαίνεται δεν τίθεται στη διάθεση του κόμματος για να κάνει προεκλογικό αγώνα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο ίδιος ο Κατρίνης μάλιστα τους είπε κεντρικά στο ΠΑΣΟΚ ότι η δική μου πρόταση είναι να κατεβάσουμε τον Κωνσταντόπουλο, είναι ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη δυναμική, ένα πρόσωπο που την εν γέννη δυναμική του την κατέγραψε και το Μάιο όντας δεύτερος στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Ετωλακαρνανία. Οπωσδήποτε ο Κατρίνης ή πρόσωπα σαν τον Κατρίνη θα ήθελαν να κατεβάσουν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχουν πλειάδα τέτοιων προσώπων και να εργάζονται κεντρικά για το κόμμα και να είναι στις περιφέρειες. Δεν μπορείς δηλαδή να τους κάνεις 1000 κομμάτια, γι' αυτό και βλέπεις στον μεν ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται για άλλους λόγους, δεν θέλουν να ιτηθούν και στις περιφέρειες. Στο δε ΠΑΣΟΚ λίγα είναι τα άτομα που μπορούν να παίξουν. Είναι και 13 οι περιφέρειες. Άρα μάλλον εύλογα ο Κατρίνης δεν το αποδέχεται και προχωράμε σε Κωνσταντόπουλο, που θεωρείται, επαναλαμβάνω, καλή επιλογή για το ΠΑΣΟ. Τώρα, αν και ο Κωνσταντόπουλος, Γιώργο, πει όχι, τότε θα περιπέσουν σε έτερες λύσεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ούτε δόκιμες είναι, ούτε την εν γέννη δυναμική έχουν και δεν ξέρω αν μπορούν και να καταρτήσουν να στήσουν ένα ψηφοδέλτιο και να πάνε να βρούνε και κάποια χρήματα για να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Αν και πιστεύω, με όλες όσες πληροφορίες διαθέτω αυτή τη στιγμή, ότι θα καταλήξουν σχεδόν εύκολα στην περίπτωση του Κωνσταντόπουλου, του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, του ναυπάκτου, του πρώην βουλευτή της Ετωλακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Και βέβαια, Δημήτρη, να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα πλήξουμε καθόλου. Είναι καλοκαίρι διεργασιών. Οπότε, ίσως το επόμενο διάστημα ξεκαθαρίσει και το τοπίο στο πολιτικό επίπεδο τι θα γίνει και στον τομέα ειδικά της αυτοδιοίκησης, όπου το ζητούμενο είναι η ανέβρεση προσώπων, όπως είπες. Έτσι ακριβώς. Αλλά κλείνοντας, Γιώργο, να πούμε και αυτή τη σύμπτωση στη Δυτική Ελλάδα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια. Για τους δύο ναυπάκτιους, ναι, ναι. Για τον Ζαμπάρα και για τον Κωνσταντόπουλο. Ζαμπάρας Κωνσταντόπουλος, Ζαμπάρας με το ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος βουλευτής Ετωλακαρνανίας, πρώτος Σταυρούς. Όχι, σε επισημάνει εσύ από εδώ, από την τώρα στο Best, πρώτος. Έτσι, έτσι. Μαζί το είπαμε δηλαδή ουσιαστικά την είδηση ότι στοχεύουν σε αυτή την υποψηφιότητα, ελπίζοντας ας πούμε να συγκρατήσουν ποσοστά και να καταγράψουν ας πούμε μια ιδιαίτερη επίδοση. Δυο ναυπάκτοι λοιπόν εναντίον ουσιαστικά του εν ενεργεία περιφερειάρχη του Φαρμάκη. Όλοι από την Ετωλακαρνανία, έτσι. Κρατάμε και το όνομα του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Θα επιβεβαιωθεί και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο τις επόμενες εβδομάδες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Το καλοκαίρι είναι συμβιβασμένο με τις υπαίθριες δραστηριότητες και οι περισσότεροι αυτή την περίοδο επιλέγουν τις κοντινές παραλίες για να κάνουν τον μπάνιο τους. Ωστόσο, τα τσιμπήματα αλλά και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι η μεγάλη εχθρή της υγείας. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα,
μπάνια στη θάλασσα, γενικώς καύσωνας. Είναι μια περίοδος δύσκολη και ειδικά για τον κόσμο, ο οποίος αναγκαστικά και εμείς πρέπει να βγαίνει έξω, να πηγαίνει στις παραλίες, να κάνει το μπάνιο του, να δροσίζεται, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό που έχω να πω λοιπόν στον κόσμο είναι το εξής, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, καταρχήν σε ό,τι έχει σχέση με την προφύλαξη από τον ήλιο, να βάζει το αντιλιακό του, να προσέχει πάρα πολύ γενικώς ό,τι έχει σχέση με τσιμπήματα, ειδικά από έντομα και διάφορα άλλα ζωήφια τα οποία είναι εποχιακά θα λέγαμε. Υπάρχουν στα φαρμακεία και σε, άλλους, και σε άλλα σημεία πώλησης κάποια ειδικά σπρέι λοσιών ή γαλακτώματα που μπορεί να βάζει πριν εκτεθεί γενικώς σε τέτοιου είδους έντομα για να μην τον τσιμπάνε. Επομένως η κατάσταση θα πρέπει να είναι χωρίς υπερβολές, δεν χρειάζονται υπερβολές, απλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός, να εφαρμόζει όλα αυτά τα μέτρα, να προσέχει τον ήλιο, να προσέχει τα τσιμπήματα και αν δημιουργηθούν αυτά να προσέχει αμέσως να έχει τα κατάλληλα αντισταμινικά που κυκλοφοράνε γενικότερα και αλυφές και σε άλλες μορφές, να επικοινωνεί αν χρειαστεί με κάποιο γιατρό, να τον συμβουλεύσει αν υπάρχουν κάποια τσιμπήματα από εξειδικευμένα έντομα ή φίδια ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γενικώς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και επίσης να εφαρμόζει όλα αυτά τα οποία πρέπει να προσέχει γενικότερα για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην υγεία του. Τώρα μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, ξέσπασε στην περιοχή Ηράκλεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αντιθέσουν άμεσα υπό έλεγχο. Συνεγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηλίας για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ηράκλεια της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα σημείο από το οποίο ξεκίνησαν και καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου του 2021. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και λίγα λεπτά μετά την κλίση, ενισχυμένες δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο. Ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και 3 εναέρια μέσα τύπου Air Tractors από την Ανδραβίδα. 3 ώρα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο σημείο που βλέπετε πίσω μου και αμέσως συνειδητοποιήσαμε πολλές δυνάμεις. Εννοώντας 11 αυτοκίνητα, 3 ομάδες πεζοπόρων, μία ομάδα πεζοπόρων από τις ξένες αποστολές που είναι εδώ, όπως την ομάδα της ΣΕΑΣ, την ομάδα του ανακριτικού μας, την ομάδα που ήταν στην περιοχή με τα drones και μας ενισχύσαν και 3 τράκτορες. Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις, άμεσα στον τόπο του συμβάντος, σε μια περιοχή πολύ επικίνδυνη. Από εκεί άλλωστε είχε ξεκινήσει και η μεγάλη φωτιά του 2021. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 14 οχήματα με 28 πυροσβέστες και 2 πεζοπορατμήματα, το ένα εκ των οποίων από την πυροσβεστική υπηρεσία της Μάλτας, όπου βρίσκεται στη χώρα μας στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. Επίσης επιστρατεύτηκαν οχήματα της πολιτικής προστασίας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της περιφέρειας, όπως και δυνάμεις της αστυνομίας. Ευτυχώς με εγκαταστάσεις μπορέσαμε και κυκλώσαμε γύρω-γύρω την περιοχή και με τη βοήθεια 3 air tractor μπορέσαμε και οριοθετήσαμε τη φωτιά. Τέλος καλό, όλο καλά. Τώρα κάνουμε τελική κατάσβαση να μην καμπίσει τίποτα. Αυτή τη στιγμή και συγχαίρω όλους τους αδέλφους, κάτω από 45 βαθμούς έχουμε θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο. Κάνω έκκληση μέσω του μέσου σας να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες και θα πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί την ευθύνη που έχει. Το σημείο που είμαστε θα γίνουν εξοπλιστικοί έλεγχοι γιατί προέκυψε η πυρκαγιά, γιατί εσείς γνωρίζετε πάλι πολύ καλά ότι το 2021 έχει ξεκινήσει πάλι μεγάλη πυρκαγιά από εδώ. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό τον έλεγχο των πυροσβεστών ενώ έκαψε αγροτοδασική περιοχή. Εντύπωση προκάλεσε ότι για τον εντοπισμό των εστιών της, στην όλη επιχείρηση συμμετείχε και ειδικό ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα περισσότερο από 200 βαλιτσάκια για παράνομες κωμώσεις φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στο νομό Ηλίας, σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Κουρίων και Κομωτών της περιοχής. Το φαινόμενο στη χώρα λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, αφού τα άτομα που εργάζονται παρανόμως ως κωμωτές και κουρείς ξεπερνούν τις 23.000. Περίπου 23.000 κομμωτήρια λειτουργούν παράνομα στη χώρα μας, από τα οποία το κράτος δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ, ενώ δημιουργούνται συνδίκες αθώμητου ανταγωνισμού σε σχέση με τις νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου. Η παράνομη δραστηριότητα των πλανόδιων, κατά κύριο λόγο κωμώσεων, προκαλεί μια τεράστια τρύπα διαφυγόντων φόρων, ενώ το φαινόμενο πλήττει ευθέως τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν από την πολιτεία συγκεκριμένες λύσεις. Στο νομό Ηλίας είναι πάνω από 200, τα οποία αυτά τα γνωρίζουμε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε καταγγείλει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για να αντιμετωπιστεί πρέπει να γίνεις λίγο κακός. Είμαστε και κλειστή κοινωνία, τώρα
θα πρέπει να γίνεις πολύ κακός, για να λέμε την αλήθεια, να κάνεις το ρουφιάνο. Πράγμα το οποίο είναι και δύσκολο. Μέσα σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένα παράνομο κομμωτήριο ή μια παράνομη κομμώτρια. Ένα βαλιτσάκι σε παρένθεση. Ο κόσμος λόγω οικονομικών προτιμάει να πηγαίνει στα παράνομα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος πέρα του οικονομικού. Το πρόβλημα εμφανίζεται ιδιαίτερα διεκομένο και σε επίπεδο νομού Ηλίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη οικονομική αιμορραγία των νόμιμων κομμωτηρίων και κουρίων από τη λειτουργία των παράνομων και πλανώδιων κομμωτών. Δυστυχώς, ο αριθμός των παράνομων είναι πάρα πολύ μεγάλος, με τους εκπροσώπους του κλάδου να μην μιλούν για δεκάδες, αλλά για εκατοντάδες που δραστηριοποιούνται ανά τον νομό. Πλέον, δεν είναι μόνο τα βαλιτσάκια από σπίτι σε σπίτι του παρελθόντος, αλλά υπάρχουν και καταστήματα που λειτουργούν χωρίς καμία άδεια λειτουργίας ή άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και περισσότεροι έλεγχοι να γίνονται, θεωρώ πως δεν θα βγάλουν άκρη. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που δουλεύουν σε σπίτια. Κάπου η μπάλα χάνεται, θεωρώ. Και εμείς είμαστε εδώ για όλους τους ελέγχους, για τα πάντα. Και αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Μιλάμε για κανονικά κομμωτήρια στα σπίτια, έτσι. Ναι, κανονικά. Εγώ εδώ στη γειτονιά μου έχω δύο. Μιλάμε για κανονικά κομμωτήρια στα σπίτια, έτσι. Έχουν εδρεωθεί τα παιδιά στο χώρο τους, έχουν φτιάξει εκεί παράνομα τη δουλειά τους και εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις συνθήκες τώρα. Τα παιδιά δουλεύουν τζάμπα. Αν και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει τον κλάδο, έως τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα παρά μόνο ευκολόγια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικονομική ζημιά δεν έχει να κάνει μόνο με τα μέλη του κλάδου λόγω αθέμητου ανταγωνισμού, αλλά και με τα εκατομμύρια εσόδων που χάνει η πολιτεία από τη λειτουργία αυτών των παράνομων κουρίων και κομμωτηρίων. Χρόνια τώρα είναι το ζήτημα αυτό, δεν είναι καινούριο. Όλα τα χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κανείς να βάλει χέρι, έχουν γίνει άπειρες προσπάθειες. Και ο νόμος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τα παράνομα κομμωτήρια μας κόβουν τη δουλειά και έτσι μπορεί κάποιους μήνες να μην βγαίνουν τα έξοδα, να δυσκολευόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, θεωρώ. Δεν μπορούμε να τα πειράξουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα και καταγγελίες να έχουμε και να τους το έχουμε κιόλας και στη ΔΟΕ και στην αστυνομία που τα έχουμε καταγγείλει. Δεν μπορούμε να μπούμε και να τα κλείσουμε. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις από την τηλεόραση του Best. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.